Κυρίες και κύριοι βουλευτές, παρακολουθώντας από το πρωί τη σημερινή συζήτηση στη Βουλή, μου ήρθε στο νου ένα ποίημα σουρεαλιστικό που λέγαμε στα παιδικά μας χρόνια, πολύ παλιά. Αραμπάδες και καρούλια, ραπανάκια και μαρούλια, μια παντόφλα στο κρεβάτι, βάσανα που έχει αγάπη, ωραία που είναι η λιβαδιά, χωρίς καμιά αιτία. Τόση ψυχεδέλεια. Την ώρα που η πανδημία έχει χτυπήσει κόκκινο, την ώρα που τα ρεκόρ σπάνε το ένα μετά το άλλο τα κρούσματα σε κρούσματα και σε διασωληνωμένους, την ώρα που το δημόσιο σύστημα υγείας έχει καταρρεύσει και το ιδιωτικό όχι μόνο δεν επιτάσσεται, αλλά κάνει και χρυσές δουλειές από πάνω, την ώρα που επιβάλλονται νέα σούπερ μνημόνια, τι πιο βολικό, τι πιο αποπροσανατολιστικό από μια συζήτηση για τη σύσταση μιας ακόμα προανακριτικής επιτροπής. Έχουμε χάσει το μέτρημα τα τελευταία χρόνια. Πλήστες όσες προανακριτικές, εξεταστικές επιτροπές που στείνονται, που προσφέρουν θέαμα και που στο τέλος απλά συγκαλύπτουν τις βαθύτερες αιτίες της διαπλοκής των διαφόρων αστικών κομμάτων με τα διάφορα επίσης οικονομικά, επιχειρηματικά συμφέροντα.